Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά. Παρασκευούλα 23 Ιουνίου σήμερα, έχουμε επέτειο γάμου με το Γιάννη και την επόμενη εβδομάδα έχουμε επέτειο γνωριμίας. Κλείνουμε τα 20 χρόνια παιδιά, 20 χρόνια μαζί. Σηκώθηκα το πρωί, είχαμε βγει έξω εχθές με τη θεία μου για φαγητό και αργήσαμε λίγο να σηκωθούμε και το μικρό και εγώ. Με βλέπετε που φορά αυτό το patch από πήξη, γιατί περιμένω να διευθετήσω, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Και έτσι έχω αρχίσει και πετάω τα σπυράκια μου. Έβαλα αυτό το patch από πήξη που σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο vlog, το οποίο είναι η δεύτερη φορά που το φοράω. Είχα φορέσει προχτές και εδώ ένα. Και πραγματικά έκανε πολύ πολύ καλή δουλίτσα. Το ξεφούσκωσε, το ηρέμησε. Σαν να μην είχα σπυράκι, δηλαδή το επόμενο πρωί που το έβγαλα. Τώρα το έβαλα το πρωί, θα το αφήσω. Θα το έχω για 6 ωρίτσες. Μπας και φύγει λίγο το βράδυ. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε κάτι με τον Τζόνι. Περιμένω να γυρίσει από το ταξίδι να πάμε και σούπερ μάρκετ και έχουμε το βραδάκι έξοδο με την τάξη του σχολείου. Οπότε θα πάμε εκεί. Προτεραιότητα έχει η Αναστασία να δει τους φίλους της. Και εγώ με τον Γιάννακο κάτι θα κάνουμε. Τόσο ή άλλως με δύο παιδιά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ξενύχτια και τέτοια. Έχουμε ξεμείνει από καφέ, έχουμε ξεμείνει από γάλα. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτή την εβδομάδα. Γάλα πρέπει να πάρω οπωσδήποτε. Καφέ μπορώ να παραγγείλω και από την αδερφή μου. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ίσως βγούμε για μπανάκι μετά και να πάρω από εκεί. Σήμερα το μενού έχει ψαρόσουπα. Θα φτιάξουμε τώρα τη σουπίτσα. Και αφού δεν έχω διευθετήσει ακόμα, θα πάμε κανονικά θάλασσα για να περάσει και η ώρα μας. Γιατί αν δεν πας θάλασσα, παιδιά, το πρωί, δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σπίτι, ειλικρινά. Τέλος. Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Χθες πήγαμε και στην παιδίατρο, είδε το τσίπημα της Αναστασίας, δεν ήταν τίποτα, ένα κουνούπι. Ήταν παλιοκουνουπό, δηλαδή από αυτά τα κουνούπια μπαζούκας που υπάρχουν πλέον στον πλανήτη, που σε τσιμπάνε και ειλικρινά είναι λες και σε έχει τσιμπήσει, σε έχει φάει αλιγάτορας, ας πούμε. Οπότε ναι, δεν ήταν κάτι, δεν κάνουμε τίποτα. Τις πήγαμε και τις εξετάσεις, τις καρδιολογικές και τις είδε και μια χαρά. Οπότε όλα τέλεια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ανοίξει οι αιτήσεις του ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς. Νομίζω και για ΚΔΑΠ ισχύει. Εγώ πιο πολύ με ενδιαφέρει ο παιδικός σταθμός. Η Αναστασία δεν θα πάει ΚΔΑΠ. Νομίζω δεν έχουμε κάνει ΚΔΑΠ εδώ, οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και παιδιά, που ειλικρινά, ώρες τα παίρνω με το κράτος και με τα συστήματα, ειλικρινά. Παιδεύτηκα με το ΆΜΚΑ της Ισαβέλλας. Ήθελε έκδοση ΆΜΚΑ, μια βλακεία δηλαδή, από το ΙΔΙΚΑ, όπου το τάδε ΆΜΚΑ ανήκει στο τάδε άτομο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ μας έχουν φακελωμένους, δεν μας έχουν φακελωμένους τελικά. Δηλαδή, αποφασίστε ρε παιδιά τι θέλετε, φακελώστε μας να τελειώνουμε, να πατάμε ένα κουμπί και να βγαίνουν όλα. Μην κάνετε μισές δουλειές. Είναι ειλικρινά σπαστικό. Ειλικρινά σπαστικό, τέλος πάντων. Και να μετατρέψεις το αρχείο, γιατί δεν μπορείς να το αποθηκεύσεις. Να το μετατρέψεις το αρχείο μετά σε PDF, να το ανεβάσεις. Τέλος πάντων, την έκανα αφού μπήκα τρεις φορές και έκανα αναβολή της αίτησης και την ξανά έκανα, γιατί έβρισκα το δικαιολογητικό. Έχει κάπου οδηγίες τέλος πάντων τι δικαιολογητικά θέλει, τα οποία δεν τα είχα δει εγώ πριν. Είχα βγάλει φωτογραφία το χαρτί του ΆΜΚΑ, της έκδοσης του ΆΜΚΑ και το έβαλα. Ενδεχομένως να ήθελε, να ήταν εντάξει και αυτό, αλλά λέω όχι αγάπη μου, ζητάτε από εκεί θα το βγάλει. Το έβγαλα, άντε να το μετατρέψεις σε PDF, άντε να τα ανεβάσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά παιδεύουν τον κόσμο, μας παιδεύουν χωρίς λόγο. Το παιδί έχει ΆΜΚΑ από την ημέρα που γεννήθηκε. Έχει ΆΜΚΑ εδώ και 2 χρόνια και 23 ημέρες. Δηλαδή, ειλικρινά, βάλτε το μέσα στο φάκελό του να μην χρειάζεται να στέλνουμε τα αυτονόητα αποδεικτικά ότι ναι, αυτό το ΆΜΚΑ είναι σε αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, μετά από κανένα μισάωρο, κατάφερα τελικά να κάνω την αίτηση, θεωρώ ολοκληρωμένη, γιατί... Θα δούμε όταν θα βγουν τα αποτελέσματα τελικά. Τέλος πάντων, έχει ο Θεός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Μακάρι να μας πάρουν, γιατί ειλικρινά και το παιδί θα περνάει πολύ ωραία και δημιουργικά την ώρα του στο παιδικό σταθμό. Λοιπόν, θα δούμε. Νομίζω θα βγουν πιο μετά τα αποτελέσματα. Σίγουρα ακόμα κάνουν αιτήσεις, οπότε θεωρώ ότι κάπου μέσα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω. Ίσως βγουν και νωρίτερα, γιατί φέτος ανοίξαν πάρα πολύ νωρίς οι αιτήσεις του ΕΣΠΑ. Εγώ σας εύχομαι σε όλες καλή επιτυχία, να πάρουν όλα τα παιδάκια. Κρίμα είναι και αυτοί οι γονείς μπορεί να θέλουν να βρουν δουλειά, μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα και το παιδάκι φυσικά να κοινωνικοποιηθεί, να έρχεται σε επαφή με άλλα παιδάκια, με δασκάλες, με ωραίο υλικό, εκπαιδευτικό
Είναι ωραία. Θα δούμε. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας, σε όλους μας, να πάρουν όλα τα παιδάκια για να τελειώνει και αυτό έτσι το άγχος, γιατί ξέρω ότι πολλούς γονείς τους βαραίνει αυτό. Κάποιοι ξεκινάτε και δουλειά και πρέπει να τα πάρουν. Οπότε, ναι, καλή μας επιτυχία, κορίτσια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα πραγματικά να μαγειρέψουμε, γιατί κοντεύει 9 η ώρα για να πάμε κατά τις 10-10 και θάλασσα, να είναι έτοιμο το φαγάκι μας. Και έχω την αίσθηση ότι όχι, δεν έχω πλυντήριο. Τα έχω βάλει όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Σήμερα το μεταξύ είναι και του Αγιάννη του Ριγανά. Και έχουν και ένα έθιμο εδώ. Θα κάνει, η θεία μου είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών και έχουν ένα δρόμενο εδώ στο πεζόδρομο, στον Ιαματικό Βράχο από πάνω. Θα πηδήξουν και τις φωτιές. Εμείς εδώ πηδάμε τις φωτιές και με τα στεφανάκια μας από το Μάη και πηδάμε τις φωτιές στα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε γιατί έχουμε και το τραπέζι του σχολείου. Ωστόσο, ίσως πάμε από εκεί πρώτα και πάμε μετά στο τραπέζι. Θα δούμε. Οπότε, ναι, έχουμε και αυτό το έθιμο το οποίο η Αναστασία δεν το έχει κάνει. Δεν έχει πηδήξει ποτέ φωτιές. Εγώ παλιά πήδαγα τις φωτιές. Εντάξει, φωτιές μην φανταστείτε κανένα να κινεί το ποπό μας. Νορμάλ φωτίτσες για να μπορούν να πηδάνε τα παιδάκια. Οπότε θα δούμε, άμα το προλάβουμε, καλώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Έτοιμη σου πίτσα μου, τα λαχανικά μου, τι ωραία που είναι. Καθάρισα και το ψαράκι να το έχουμε έτοιμο, οπότε ετοιμαζόμαστε για θάλασσα. Επιστρέψαμε, κάναμε μπανάκι, έφυγε το αυτοκόλλητο, αλλά πολύ ξεφούσκωτο το βλέπω, ως εκεί, δεν έκανε κάτι άλλο. Είναι λίγο και τεράστιο. Λοιπόν, πάμε να φάμε γιατί πεινάω πολύ, κάνει μπάνι και η Αναστασία. Στο μικρό έχω βάλει ήδη φαγητό, πρωί από εκεί βλέπει και το παιδικό της. Και πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε, να διαβάσω το βιβλίο που... Με τα χίλια ζόρια το διαβάζω αυτό το βιβλίο, ρε παιδιά, τέτοιο βιβλίο δεν έχω ξανατύχει πραγματικά. Και να κάτσουμε λίγο να χαλαρώσουμε γιατί έχω λίγο πονοκέφαλο. Νομίζω ότι με ντράλησε ο ήλιος. Σηκωθήκαμε. Τρώμε απογευματινούλη. Γαλοπούλα, τυρί και αγκουράκι. Δεν το φάω λόγο. Θα δώσω και στην Ισαβέλα. Γύρισε ο Γιαννάκος, είναι σούπερ μάρκετ. Οπότε σε λίγο θα έρθει για να σας το γυρίσουμε. Να σας το γυρίσω βασικά γιατί ο Γιάννης δεν θα θέλει. Μόλις γύρισε από ταξίδι και είναι κουρασμένος. Αλλά αγάπη μου. Τυρί, γαλοπούλα και αγκουράκι. Έφαγε και φρούτα η Ισαβέλα πριν. Και πιο μετά θα συναντηθούμε με τους φίλους μας να πάμε στην γιορτή του Αγιάννη του Ριγανά και μετά να πάμε στο τραπέζι. Οπότε πάω να φάω το απογευματινό μου και επιστρέφουμε στο σούπερ μάρκετ χολ. Γύρισε ο Γιαννάκος, πάμε να δούμε τι πήραμε αυτή την εβδομάδα. Πατατάκια Lay's με ρίγανη. Μοσχαράκι ποντίκι, χοιρινό, μελιτζάνες, κεράσια, πιπεριές, φίστικς, φέτα πήρα αυτό εδώ από A-Grosset. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο, σε άλλη είναι, το δοκιμάσουμε. Delta Advance για την Ισαβέλα, γαριδούλες, σαλάμι αέρος, πάνες για την Ισαβέλα, χυμή Εβίβα, αφρόλουτρο, πήρα αυτό εδώ το Lux Magical Orchid, με ορχιδέ, ωραία μυρίζει,
ντομάτες, απορριπαντικό για το πλυντήριο πιάτο, ντόματο χυμούς, μπούτια κοτόπουλο, χαρτί υγείας, μπισκότα μιράντα, σερβιετάκια της χέμπρε που είναι πολύ πολύ ωραία, λεμόνια, κιμά ανάμεικτο άπαχο και άλλα μπούτια κοτόπουλο, νεκταρίνια, ένα βερίκοκο, το άλλο που είναι, και άλλα κεράσια, μανιτάρια, ρολό κοτόπουλο, χάρτο πετσέτες, φίστη κόπελες, εδώ είναι και τα υπόλοιπα βερίκοκα, μόρο μάντιλα. Άνοιξαν οι συσκευασίες, τι τα έχει μεμονωμένα. Ρομάντιλα, σερβιέτες everyday. Ξαναπήραμε αυτά εδώ τα κρακεράκια, τα λιμυρά, αρέσανε πολύ στα κορίτσια και βολεύουν για την παραλία. Δύο συσκευασίες. Ψωμάκι σε φέτες, χαρτί κουζίνας, μαλακτικό, νεσκαφέ, βρώμι, σουέπς, αβουλάκια, πατατάκια με αλάτι και άλλα νεκταρίνια, πιπεριές κόκκινες, αγκουράκια, ένταμ και γαλοπούλα, πατάτες και κρεμμυδάκια. Αυτά είχαμε για αυτή την εβδομάδα, πάω να τακτοποιήσω τα ψώνια και να φύγουμε να πάμε στην εκδήλωση. Τίποτα από την εκδήλωση, είχαν ένα τεχνικό θέμα με το ρεύμα και δεν είδαμε τίποτα. Οπότε πάμε τώρα στο τραπέζι γιατί ξεκινάει, να είμαστε συνεπείς. Γυρίσαμε σπίτι, η ώρα είναι 12.30, οπότε πάμε να κοιμηθούμε. Κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο, ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέτσα. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία, ήταν σχεδόν όλη η τάξη μας και σχεδόν όλοι οι γονείς. Μια χαρά περάσαμε. Φάγαμε, παίξανε και τα μικρά, ήταν τέλεια. Κάπου εδώ λοιπόν σας κλείνω, να κάνετε like και εγγραφή αν σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!